επειδή σε λίγο θα πάμε σε διαφημίσει. Θέλω κάτι που μα είπε ο πρόδρομο Παπαϊλιόπουλο, ένα σχόλιο από εσά, κυρία Σπυράκη, και μετά θα ανοίξουμε και για τα υπόλοιπα θέματα τη επικαιρότητα και με τον Γιώργο τον Κυρίτσι, ε, για το θέμα του Πειραιά. Μάλιστα. Υπόθηκε δύο φορέ και από την Έλλη Τριανταφύλου και από τον πρόδρομο Παπαϊλιόπουλο. Με νόημα το είπαν ότι σήμερα η κυρία Σπυράκη επισκέφθηκε τον κύριο Μιχαλολιάκο. Και θέλω το σχόλιο σα για ό,τι γίνεται στον Πειραιά. Ο κύριο Μιχαλολιάκο είναι επιτυχημένο δήμαρχο. Είναι ο δήμαρχο του Πειραιά. Είναι το πρόσωπο το οποίο υποστηρίζει ο Αντώνη Σαμαρά και η Νέα Δημοκρατία. Με τιμά με τη φιλία του πολλά χρόνια. Σήμερα με προσκάλεσε. Πήγα εκεί. Η σταθερή μου πεποίθηση είναι ότι ο πετυχημένο δήμαρχο πρέπει να συνεχίσει τη δουλειά του γιατί ξέρει και την κάνει καλά. Και είναι ακριβώ το ίδιο σκεπτικό το οποίο αναπτύσσω και όταν μιλάω για τον Πρωθυπουργό. Οι άνθρωποι που έχουν πετύχει και κάνουν καλά τη δουλειά του πρέπει να συνεχίσουν. Πόσο μάλλον όταν αυτοί υποστηρίζονται από το κόμμα που με τιμά να με φιλοξενεί στις τάξεις του στο Ευρωψηφιοδελτίο του, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για έναν άνθρωπο αποτελεσματικό, ο οποίος το έχει δείξει. Όλη η άλλη συζήτηση που γίνεται γύρω από αυτό, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εμένα δεν με αφορά, mm. γιατί έχω, εγώ έχω διαλέξει όχθη στον Πειραιά. Είμαι με τον Μιχαλολιάκο. Υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν διαλέξει ακόμη όχθη. Σας είπα τι κάνω εγώ. Mm. Θα πηγαίνατε σε προεκλογική ομιλία, συγκέντρωση κάποιο υποψηφίου ο οποίο δεν καλύπτεται από το, από το, κόμμα, από το χώρο στο οποίο ανήκεται. Σήμερα πάντω επισκέφτηκα τον κύριο Μιχαλολιάκο. Ναι, πολύ ξεκάθαρη, απολύτω ξεκάθαρη. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσει και αμέσω μετά συνεχίζουμε τη συζήτησή μα και με όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με το θέμα τη Νέα Δημοκρατία και του Ευρωψηφοδελτίου τη βέβαια μετά τη διαφημίσει. Να επιστρέφουμε στην πολιτική μα συζήτηση. Είναι μαζί μα η κυρία Μαρία Σπυράκη, υποψήφια Ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία και ο κύριο Γιώργο Κυρίτσι με το ΣΥΡΙΖΑ. Η πρώτη ερώτηση ήταν για την κυρία Σπυράκη και όσα συμβαίνουν στον Πειραιά. Ε, θέλω λίγο να έρθουμε σε όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Κύριτση. Ε, περιγράφεται, με αλφαγιώτα το περιγράφεται, μία αθιελώδη συζήτηση και σύγκρουση μεταξύ ηγετική ομάδα και αριστερή πλατφόρμα σχετικά και με το Ευρωψηφοδέλτιο και με το Ευρώ γενικώ. Ναι. Ε, τώρα επειδή εγώ το έχω παρακολουθήσει αυτό από κοντά. Φιελώδη δεν θα μπορούσε κανείς να τη χαρακτηρίσει. Είναι η συνήθιση συζήτηση σε υψηλού τόνους η οποία γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα δημοκρατικό κόμμα. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα θέματα μπαίνουν σε συζήτηση, υπάρχουν διαφωνίες κτλ. Στο τέλος ο κόσμος ψηφίζει, βγαίνει μια απόφαση. Αυτή είναι η απόφαση η οποία δεσμεύει το κόμμα και όλοι υλοποιούμε αυτή την απόφαση. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναγιώτης Λεφαζάνης, και όποτε τον έχουμε φιλοξενήσει και εδώ, Ξέει, ναι. ε, λειτουργεί θεσμικά. Δηλαδή δεν εκφράζει διαφωνίες του έξω από τα όργανα του κόμματος και κοιτάζει να αμβλύνει κιόλας λίγο τα πρέπει να στρογγυλεύει λίγο τις αιχμές στο δημόσιο λόγο του. Παρ' όλα αυτά, η διαφωνία παραμένει διαφωνία. Δηλαδή όταν λέει κάποιο να δούμε δεύτερο σχέδιο για το ευρώ ή εγώ δεν θέλω αυτούς τους υποψηφίους, ε, παραμένει εγω δεν θελω αυτού του υποψηφιους παραμενει η αξια αυτου του θέματος, έτσι. Ε, ναι, ε, μπορώ να σας απαντήσω και στα δύο. Να ξεκινήσουμε στο θέμα των υποψηφίων. Η διαδικασία την οποία ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ για τους υποψηφίους δεν είναι ότι εμφανίστηκε μια μέρα ο Τσίπρα σε μια συμβολική κίνηση, δηλαδή μια σύντομη συνεδρίαση και του ανακοίνωσε. Γίνονταν συζητήσει εδώ και καιρό, έγιναν ψηφοφορίε, μια ολόκληρη διαδικασία. Οπότε, οπωσδήποτε, για διάφορα άτομα μπορεί να υπήρχε η Α ή η Β άποψη. Νομίζω ότι ε, εμείς στη, στο ΣΥΡΙΖΑ το, τα ζητήματα της εσωκομματικής δημοκρατίας τα, τα, υπερασπιζόμαστε ως κόρην οφθαλμού. Τώρα σε ό,τι αφορά το, το, ζήτημα του νομίσματος. Το ζήτημα του νομίσματος είναι ένα σοβαρό ζήτημα, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν τίθεται αυτή τη στιγμή στο επίπεδο του ΣΥΡΙΖΑ Τέθηκε στο συνέδριο, ελήφθη μια απόφαση. Η συζήτηση η οποία γινόταν ήταν στο κατά πόσον η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να έχει το θέμα τη Ευρωζώνη στην διαπραγματευτική τη φαρέτρα. Η απόφαση. και η... του δημοψήφισματο. Ε, το δημοψήφισμα είναι ένα άλλο θέμα. Θα σα πω mm. αμέσω μετά γι' αυτό. <κοκοκο> η άποψη τη πλειοψηφία είναι ότι το, το ζήτημα του, του διλήμματο ναι. σχετικά με το νόμισμα είναι ένα δίλημα το ψευδέ κατά τη γνώμη μα, το οποίο έθετε ο κ. Σαμαρά πριν από τι εκλογέ. Το λέω ψευδέ, γιατί βγήκε αμέσω μετά η κυρία Μέρκελ και είπε ότι ναι. δεν υπήρχε περίπτωση να τεθεί τέτοιο ζήτημα. Οπότε δεν θα ετίθεται από καμία πλευρά. Ε, και στο μέτρο που ήταν ένα δίλημα το, το οποίο χρησιμοποιούσε ο κύριο Σαμαρά, δεν υπήρχε κανένα λόγο mm. ξαναζεσταμένο ας πούμε, να το επαναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ χωρί να υπάρχει κανένα λόγο. Αλλά αυτή είναι μια συζήτηση πολύ συνηθισμένη στα, στα όργανα των κομμάτων. Απλώ το ΣΥΡΙΖΑ την χάνουν έτσι μια δημοσιότητα, επειδή δεν, δεν γίνονται πίσω από κλειστέ πόρτε αυτέ οι συζητήσει. Η συζήτηση, συζήτηση περί νομίσματο δεν είναι συνηθισμένη. Ε, στα ιστορικά, δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία, γι, γι, δεν ξέρω να γίνεται συζήτηση για το θέμα. Έγινε, έγινε σε όλε τι χώρε, θέλω να σα πω. Και μετά τι εκλογέ, είχαν βγει και είχαν πει. Μάλιστα ότι όλε οι χώρε είχαν φτιάξει ε, σχέδια ακόμα και για το ενδεχόμενο διάλυση τη ευρωσόρεια. Αυτό αφόρουμε την Ελλάδα. Γενικότερα. Όταν τελείσει ο συνάδελφο. Τελείωσε ο κύριο Κυρίτη. Ε, Ευτυχώ είστε δημοσιογράφοι και ξέρετε του κανόνε έτσι τη συζήτηση και τη τηλεοπτική, οπότε είναι εύκολο και για μένα. Προφανώ. Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ο κύριο Κυρίτη παραδέχεται ότι είναι μια συνήθι συζήτηση σε υψηλού τόνου. Δεν θα σχολιάσω καθόλου του τόνου, θα μπω στην ουσία. Mm -hmm. Υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα ουσία. Στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, άσχετα αν επισήμω και δημοσίω κατατίθενται μόνο οι απόψεις τη πλειοψηφία. Το σοβαρότατο αυτό ζήτημα λέει αν πρέπει ή όχι να προετοιμαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, σαν δύναμη που διεκδικεί τη κυβέρνηση δια πάνε ενδεχόμενων, δηλαδή για το ενδεχόμενο να βγει η Ελλάδα από το ευρώ, και το ζήτημα αυτό το θέτει ο κ. Λαφαζάνη με μια ισχυρή ομάδα στελεχών. Αυτό πρέπει να το λάβουμε εκ των πραγμάτων υπόψη μα. Το δεύτερο στοιχείο που πρέπει να λάβουμε από τον πραγματικό... Ε, λέω ΣΥΡΙΖΑ το κάνει στο πλαίσιο ενό διαλόγου. Ναι, ναι. Ακούγεται και αυτή Δεν η φωνή. Είναι αλλά... ακαδημαϊκή η συζήτηση στα κόμματα. Στα κόμματα εξουσία. Η συζήτηση στα κόμματα εξουσία είναι ζήτημα ουσία. Και μπορεί να εισάγει την αστάθεια όχι από το παράθυρο, αλλά από τη μεγάλη πόρτα στι εκλογέ. Μια πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ, λέμε εμεί στη Νέα Δημοκρατία, λέω ω υποψήφια. Mm -hmm. Ανοίγει το, την πόρτα τη αστάθεια και τη νέα συζήτηση για το αν η Ελλάδα είναι διατεθειμένη να συνεχίσει τελειώνοντα το πρόγραμμα, το μνημόνιο και να επιστρέψει στην κανονικότητα, ή αν η Ελλάδα είναι διατεθειμένη επίση να επιστρέψει σε μια εσωτερική συζήτηση για το αν είναι χρήσιμο ή δεν είναι χρήσιμο το ευρώ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τι συνθήκε αβεβαιότητα που θα δημιουργήσει στην πορεία τη χώρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Το δεύτερο άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η, διαδικασία των δημοψηφισμάτων. Το ερώτημα ναι ή όχι στο ευρώ απαντήθηκε από τους Έλληνες στις εκλογές του περασμένου Ιουνίου οριστικά νομίζω και αμετάκλητα. Η συζήτηση για το αν θα γίνει δημοψήφισμα για να εγκριθεί ή όχι η νέα πολιτική, το νέο μνημόνιο, η δανειακή σύμβαση, η δανειακή συμβαση το αν θα απορριφθεί είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ακαδημαϊκή συζήτηση μεταξύ μας, μόνο που μέχρι τώρα έχει αποδεκτεί ότι σε καμία περίπτωση δεν γίνεται δεκτή. Στο τέλος της μέρας η συζήτηση θα είναι ναι ή όχι στο ευρώ, ευρώ η δραχμή. και ακριβώς εκεί θα ανοίξει ξανά το παράθυρο στην κόλαση. Λέω υπερασπιζόμενοι μια άποψη που έχει δοκιμαστεί στη σύγχρονη ιστορία, μόλι τι κάνε, ότι δεν είναι ώρα. Ότι η ώρα είναι να τελειώσει αυτή η εργόδη προσπάθεια με όλο αυτό τον κόπο, με όλε αυτέ τι τις δραματικέ θυσίε που έχουν υποβληθεί οι Έλληνε, να τελειώσει η δουλειά. Να ολοκληρώσει τη δουλειά του ο Πρωθυπουργό. Βέβαια, το ερώτημα είναι αν τελειώνει η δουλειά. Η απάντηση σε αυτή την περίπτωση, κύριε Μάλι, είναι η απάντηση που δίνουν οι αγορέ. 20 δισεκατομμύρια ευρώ αληθινά λεφτά ήταν διαθέσιμα για την Ελλάδα όταν η Ελλάδα ζήτησε να δανειστεί μόλι 2,5 από τι αγορέ, όταν μόλι πριν 4 χρόνια, στι 7 Απριλίου του 10, οι αγορέ μα αποχαιρέτησαν, μη καλύπτοντα ούτε καν την ονομαστική αξία του ομολόγου mm. το οποίο διαθέσαμε και λέγοντά μα: Δεν μπορείτε να δανειστείτε. Αυτή είναι η απάντηση. Κανένα δεν βάζει αληθινά λεφτά. Σε μια αυλή που δεν είναι ασφαλή, για να τα πάρει σε πέντε χρόνια. Mm -hmm. Κανένα δεν βάζει λεφτά σε μια χώρα που κινδυνεύει να καταλήξει. Με ένα λίγο αλμυρό επιτόκιο και με πολλή συζήτηση για το αν θα μπορούσε αυτή η έξοδο στι okay. αγορέ να γίνει μετά, okay. και μετά την διευθέτηση okay, του χρέου. Και μια περί χρέου, σα χρεώνουν ότι βγήκατε τώρα, mm -hmm. βγήκε η χώρα μάλλον τώρα στι αγορέ, για να προλάβει και τι εκλογέ. Μια κουβέντα να πω εκεί ότι αυτό εκ των πραγμάτων απαντήθηκε από τη δραστική πτώση των επιτοκίων των εντόκων γραμματείων που πια έχουν, έχουνε κατρακυλήσει και άρα από, το τελικ, από, την τελική εξοικονόμηση περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως από τους στόκους μόνο των εντόκων γραμματείων. Αρκούσε ένα πενταετές ομόλογο για να ρίξει το κόστος του δανεισμού όχι από τα δεκαετή που διακρατούν οι τράπεζες, οι κεντρικές τράπεζες ή οι ιδιώτες αλλά μόνο από τα έντοκα. Ήταν μια κίνηση που ωφέλησε την Ελλάδα και αυτό φάνηκε στου αριθμού. Είναι... Δηλαδή, δανειστήκαμε πάρα πολύ χαμηλά ναι. στα έντοκα μέσα σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ναι. Έπεσε, <συσκ> έπεσε στο 2,45. Για το δανεισμό των επιχειρήσεων, ναι. ότι μπορεί και εκεί ναι. να και έχει θετικό ακριβώς, αντίκτυπο. Ακριβώς. Αλλά η, η κριτική που λοιπόν, ακούγεται είναι ότι θα μπορούσαμε να πετύχουμε κάτι καλύτερο, αφού δεν είχαμε ανάγκη τα χρήματα. Και είναι η κριτική που, προσέξτε, ασκείται από τράπεζε. Δηλαδή, διάβαζα μια έκθεση τη Αλφαβαν που έλεγε μια ανάλυση τη Αλφαβαν, που έλεγε ότι σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση θα πρέπει να πει γιατί τα πήρε αυτά τα τρία. Ναι, αλλά επίση να... έχω και, το, και τη σημερινή ανάλυση τη Αλφα Μπάνκ. Η οποία χειροκροτεί ακριβώ τη, τη, τη διαδικασία <laughs> τη αποκλιμάκωση του χρέου. Ναι. Την έχω και μαζί μου. Όπω επίση έχω και όλε τι ενδείξει από το Διεθνή Τύπο. Άρα καταλαβαίνετε ότι κανεί κρίνεται εκ του αποτελέσματο και το αποτέλεσμα δείχνει ότι η κίνηση ήταν άκρο συμφέρουσα. Ελάτε κύριε Κυρίτσι. Ναι. Η έξοδο αγορέ ήταν τελείω ικανοποιημένη. Και Απόδειξη αυτού του ισχυρισμού είναι στήνε, το γεγονό. Γιατί εγώ έχω ένα. Ε, μην με όχι, στο άλλο θέλω ότι εσύ... Έχω ένα προβληματισμό, ναι. τον οποίο διατύπωσα ότι θα μπορούσαμε να πάμε αργότερα και ότι μπορεί ναι. να έχει και προεκλογικό χαρακτήρα, ναι. μπορεί να το χρεώσει ναι. κάποιον. Ήταν ένα προβληματισμό που λέει στη πρέπει να βγει και από ποιον. Πράγμα το οποίο αποδεικνύεται από το γεγονό ότι η κυρία Σπυράκη που κάνει έγκυρο ρεπορτάζ την είχε περιγράψει ω τέτοια ακριβώ, όχι με τη λέξη τη Μέννη προ Θεού, αλλά ότι στι κινήσει προκειμένου να μην έρθει ο Τσίπρα λίγο πριν από τι εκλογέ θα γίνει το τάδε, θα γίνει το δίνα σε μια συνεννόηση η οποία συνεννόηση θα καταρρεύσει αμέσω μετά το ευρωβουλευτικό. Με ποιος και ποιος η κυρία Μέρκελ με τον κύριο Σαμαρά, η οποία η είναι κυρία έδωσε εντολέ στι τράπεζε να αγοράσουν τον ελληνικό ομόλογο, γιατί συνήθω γίνεται το αντίστροφο. Ναι, δηλαδή, ο, ο, μιλάμε όμως, για την κυριαρχία ναι, ναι, των αγορών. Ναι, ναι, ναι. Όπω ξέρετε, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται με, με αυτόν τον τόσο απλοϊκό τρόπο με τον οποίο αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται Τώρα, όμω, θέλω να πάω λίγο στο θέμα του δημοψηφίσματο. Ε, τι έγινε στην Ελλάδα πριν από δύο χρόνια. Στην Ελλάδα πριν από δύο χρόνια είχαμε τον κύριο Σαμαρά, ο οποίο εμφανιζόταν αντιμνημονιακό. Μόλι βγήκε στην κυβέρνηση, έκανε μία ε, τούμπα απόλυτη. Έγινε μνημονιακότερο των μνημονιακών, με αποτέλεσμα ο κόσμο να μην πιστεύει πλέον στην πολιτική και σε τίποτα. Άρα, τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει το εξή. Ότι αυτό το οποίο περνάει ούτω ή άλλω με τη μία από τα χέρια του είναι η αυτόματη κατάργηση του μνημονίου η οποία προκύπτει από την υπερψήφιση του ΣΥΡΙΖΑ και από εκεί και πέρα μια διαπραγμάτευση για την Δανειακή Σύμβαση. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν δεν θέλει να πουλήσει τους πολίτες και να πει εκεί καταλήξαμε. Εάν θεωρήσει ότι η, η, συμφωνία την οποία προτείνουν οι εταίροι δεν είναι ναι. αυτή την οποία είτε έχει υποσχεθεί πριν από τι εκλογέ ή αυτή την οποία μπορεί Δε, να επιτύχει. Δεν έρχεται σε συνεννόηση με του εταίρου, τέλο πάντων. Εκεί τι γίνεται. Θα ζητήσει, θα ζητήσει από του πολίτε να τοποθετηθούν. Πάμε σε αυτή τη συμφωνία ή δεν πάμε. Θέμα νομίσματο δεν τίθεται ούτω ή άλλω. Το θέμα, νομι... το θέμα εκ νομίσματος... Εκ των πραγμάτων δεν τίθεται. Όχι, όχι, δεν τίθεται. Το δίλημα αυτό δημοσιοφίσματος όχι, τι θα είναι. Όχι. Ποιο θα Ναι ή όχι στη συμφωνία. αν βγει το όχι, πάμε σε, πάμε σε άλλη σε διαπραγμάτευση. Πάμε. πάμε. σε άλλη διαπραγμάτευση. Κάθε κοιτάξτε, φορά θα... κοιτάξτε, κοιτάξτε να δείτε, ούτως ή άλλως, και οι Ευρώποι και οι Εταίροι και οι Δανειστέ δεν είναι βλάκε ούτε φανατικοί. Κάνουν διαπραγμάτευση. Και αυτοί θέλουν να επιτύχουν στη διαπραγμάτευσή του και εμεί θέλουμε να επιτύχουμε στη διαπραγμάτευσή μα. Η εικόνα η οποία λέει ότι ο Τσίπρα και η Μέρκελ θα πάρουν το αγιαταγάνι και θα μονομαχήσουν και ο τελευταίο που θα μείνει όρθιο θα έχει κερδίσει, Αυτά είναι παραμύθια για μικρά παιδιά. Έτσι θα γίνει και θα, θα υπάρξει μια συμφωνία η οποία θα είναι επωφελή για τον ελληνικό λαό. Αυτό μα ενδιαφέρει εμά. Δεν μα ενδιαφέρει να είναι γενικώ επωφελή. Δηλαδή, Μα ενδιαφέρει να είναι επωφελή για τον ελληνικό λαό και μάλιστα για τα κομμάτια του ελληνικού επειδή, λαού υπέρ των οποίων επειδή, μεροληπτούμε. Δεν μεροληπτούμε υπέρ των πλησίων, των φοροφυγών Εγώ έχω ακούσει κι άλλα στη λεπτομέρεια του ΣΥΡΙΖΑ. που και των ανθρώπων τη δουλειά. Κατά του, του δημοψηφίσματο. Εσεί είστε υπέρ πάντω ότι σε περίπτωση που δεν τα βρούμε με του δανειστέ, πρέπει να τεθούν τα ζητήματα ε, στον κόσμο. Εγώ, εγώ σα λέω ποια ήταν η συζήτηση η οποία έγινε. Μάλιστα. Θέλω να πω μόνο δύο πράγματα σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριο Κυρίτση και ευχαρίστω να απαντήσω και σε ό,τι άλλο θέλετε. Σε ό,τι αφορά το στημένο παρατηρώ ότι υπάρχει μια συμνομοσιολογία που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Προφανώ και ένα ομόλογο χτίζεται. Όμω υπήρξαν 600 ενδιαφερόμενοι από όλο τον κόσμο και από τι ΗΠΑ και από την Ευρώπη. Και μάλιστα οι περισσότεροι εξ αυτών είχαν αληθινά λεφτά και δεν ήταν επιθετικά κερδοφόρα φαντ, οι οποίοι ζήτησαν να τοποθετηθούν στο ελληνικό ομόλογο. Αυτό εκ των πραγμάτων καταρρύπτει τον ισχυρισμό ότι πρόκειται για μια στημένη ιστορία. Ναι. Σε ό,τι αφορά τώρα το δημοψήφισμα, για το οποίο βλέπω ότι ο κύριο Κυρίτσι τοποθετείται θετικά, διαβάζω κι εγώ ότι άλλοι ε, συνάδελφοί του, ε, συνοδοιπόροι του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν άλλη γνώμη. Να πω μόνο το εξή. Ότι η διαδικασία τη συμφωνία του Μνημονίου είναι μια διαδικασία που, α πούμε, επιτραπεί ο όρο οι νεότεροι από εμά θα την έλεγαν last year. Και γιατί το λέω. Η συμφωνία υπήρξε. Οι όροι υπήρξαν. Πολλοί από αυτού ήταν δραματικοί. Η χρηματοδότηση τελειώνει. Έω το 2016, το μεγαλύτερο μέρο πια αναλογεί στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Η μεγάλη δόση ήδη έρχεται με κομμάτια τώρα στην Ελλάδα. Τι μένει από εκεί και πέρα. Μένει να δούμε αν η Ελλάδα στέκεται στα πόδια της και μπορεί να εξυπηρετήσει το χρέος της και γι' αυτό το λόγο γίνεται η πολύ μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά του Πρωθυπουργού να μειωθεί το κόστος από του χρέους να πέσει έως και στα 3 δισεκατομμύρια το χρόνο και αυτή είναι η συζήτηση που άνοιξε εδώ με τη Μέρκελ και το δεύτερο που μένει είναι να δούμε πώς μπορούν να διορθωθούν οι στρεβλώσεις που προέκυψαν από αυτό πώς μπορεί κανείς να διορθώσει τι αδικίε. Διαβεβαίωνε... Δεν λέω ότι γίνεται με ένα κουμπί, κύριε Μάλι, προ Θεού, διαβεβαίωνε... για να είμαστε σοβαροί άνθρωποι. Μα διαβεβαίωνε ασφαλώ ότι αυτή η συζήτηση θα άνοιγε με το που υπήρχε η ανακοίνωση του πρωτογενού πλεονάσματο. Το μι... Ε, μαθαίνουμε από τον κύριο Ρεν και από του υπόλοιπου ότι μετά Ο... το, 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 καλοκαίρι, κατά το φθινόπωρο, Ο 20... παιδιά, και θα δούμε. Η κορυφή το του μηνό είναι η πιστοποίηση του πρωτογενού πλεονάσματο ναι, αλλά... από τη Γιούραστατ. Δεν ξέρει τότε η συζήτηση που θα καταλάβει. 5 Μαου είναι η συζήτηση, η επίσημη άναξη τη συζήτηση. Για τη διευθέτηση τη βιωσιμότητα του ελληνικού δημοσίου χρέου. Να θυμίσω ότι σε αυτό το ταγκό είναι δύο. Η μία πλευρά είναι η Ελλάδα, που έχει κάνει αυτέ τι αιματηρέ θυσίε και έφερε το κατά ένα μέρο βιώσιμο πλεόνασμα, όπω λέει η Τρόικα. Αυτό δεν είναι διαπίστωση τη ελληνική κυβέρνηση. Το δεύτερο είναι οι δανειστέ και οι δανειστέ έχουν δεσμευτεί ότι θα διευκολύνουν τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέου με μείωση των επιτοκίων, με μετακύληση τη αποπληρωμή που μπορεί να φτάσει και τα 50 χρόνια και με αύξηση των εισρών από τα διαφορετικά ταμεία. Και αυτέ είναι οι τρει δεσμεύσει που είναι στο χαρτί, και που φαίνεται όπως όλα δείχνουν τώρα ότι εκ των πραγμάτων θα τηρηθούν μέχρι να τελειώσει το 2014. Εγώ θέλω κύριε, από τον κύριο, αυτό κύριε. είναι ακριβώ η λογική της πιστοτικής κάρτας στην οποία πας και κάνεις ρύθμιση και τελικά την πληρώνεις τετραπλή και την χρεώνονται και τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα, απαλλάξει τον ελληνικό λαό από αυτό Με μείωση επιτοκίων, η πιστοτική κάρτα έχει το... είναι υψηλά επιτοκία. Εδώ οι ρύθμιση που λένε συζητείτε, δεν ξέρω αν θα γίνει, είναι να παίζουν τα επιτόκια και να πάνε πιο πίσω τα. Ναι, για περισσότερα χρόνια. Χρέη. Θα γίνουν, τα, τα, λεφτά θα, θα γίνουν περισσότερα. Απλώ αν είναι να, να χάσει κανεί το σπίτι του αυτό το εξάμεινο, θα το χάσει το επόμενο εξάμεινο. Δηλαδή. Κύριε Μάλι, μου επιτρέπετε, ε, η, η, περίπτωση, η, 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 η αντιμετώπιση του χρέου με μοναδικό δείκτη, το λόγο του χρέου προ το ΑΕΠ, είναι μια πολύ συντηρητική αντιμετώπιση που φαίνεται πλέον ότι διεθνώ δεν είναι η μόνη. Αντιθέτω, υπάρχει το, το παράδειγμα. Μας, ε? Ναι, αλλά φαίνεται πω το παιχνίδι ανοίγει, πω η συζήτηση ανοίγει και πάει μακριά. Διότι όταν σε εμπιστεύονται οι αγορέ, σημαίνει εκ των πραγμάτων ότι θεωρούν ότι έχει προοπτική διευθέτηση τη βιωσιμότητα και μάλιστα άμεσα. Να σα πω ότι το παράδειγμα τη Ιαπωνία είναι ένα. Υπάρχουν δεκάδε παραδείγματα στον πολιτισμένο κόσμο, στον ανεπτυγμένο κόσμο, όπου κανένα δεν ασχολείται αποκλειστικά με το λόγο του χρέου προ το ΑΕΠ και ασχολείται με το κόστο εξυπηρέτηση. Και αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Αν σου κοστίζει δηλαδή 3 δισεκατομμύρια το χρόνο η εξυπηρέτηση του χρέου σου και έχει δημοσιονομικό, όχι πρωτογενέ πλεόνασμα, μπορεί να κρατήσει τα λεφτά όχι μόνο για να υπουλώσει τι πληγέ, αλλά και να τα διοχετεύσει mm. στο εσωτερικό τη χώρα. Να τα χρησιμοποιήσει για την ανάπτυξη. Και αυτό είναι πολύ κρίσιμο ζήτημα για την κοινωνία. Να ζητήσουμε λίγο ρεπορτάζ, κυρία Σπυράκη, από τον κύριο Κυρίτη. Έτσι, για το τι έγινε με του οικονομολόγου που τελικά δεν θα είναι στο Ευρωψηφοδέλτιο, τον κύριο Λαπαβίτσα, τον κύριο Βαρουφάκη, τι γίνεται και με την περίπτωση Λαζόπουλου. Εδώ επικαλούμε τη δημοσιογραφική σα ιδιότητα. Να μα δώσετε λίγο ναι. ρεπορτάζ. Ε, από όσο παρακολούθησα τη συνεδρία τη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ε, τα ονόματα του κυρίου Βαρουφάκη και ποιον άλλον είπα, τον κύριο Λαπαβίτσα, Λαπαβίτσα δεν αναφέρθηκαν καθόλου. καθόλου καθόλου. Mm -hmm. ε, έμαθα ότι αναφέρθηκε το, το όνομα του κυρίου Λαπαβίτσα χθες σε κάποια συνεδρία τη πολιτική γραμματείας. Δεν ήμουν παρόν και εγώ το διάβασα. Απ το, Σύμφωνα. Με, το, με τον κύριο ξέρω. Λαζόπουλο. Ε, ούτε το όνομα Λαζόπουλος αναφέρθηκε στο... Ε, υπάρχει μια θέση ανοιχτή. Τώρα... Με το φέρουμε γύρω-γύρω ναι, γύρω όλοι αυτό. Ναι, σαν λέω, δεν, δεν, ξε, δεν, ξέρω να έχει, δεν ξέρω να έχει γίνει κάποια συζήτηση. Mm. Αλλά, βλέπο, αλλά βλέποντας ότι επί δύο μέρες ε, πολλοί σταθμοί, πολλά κανάλια, εφημερίδες και τα λοιπά ασχολούνταν με, με τόση επιμονή με το θέμα Λαζόπουλου, άρχισα και εγώ να αναρωτιέμαι μήπως Μήπω λοιπόν, είναι κάτι σημαντικό η περίπτωση υποψηφιότητα Λαζόπουλου. Δεν ξέρω. Βλέπω ότι. Α πούμε, έκανε και ο Ρέφο Πρετσεντέρη μια ολόκληρη εκπομπή η οποία ήταν από την αρχή μέχρι το τέλο. Θεωρείται ότι δεν ήταν είναι. Τα νέα και βρίζανε τον Λαζόπουλο Θεω... και τον Τζίπρα. Θεωρείται ότι δεν είναι. Γιατί δεν είναι κάτι σημαντικό η υποψηφιότητα Λαζόπουλου. Κοιτάξτε, να δείτε, εγώ θεωρώ ότι το ευρωψηφοδέλτιο του, του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ευρωψηφοδέλτιο το οποίο είναι σε θέση να δώσει τι τις μάχε οι οποίε πρέπει να δοθούν στην Ευρώπη και να τι κερδίσει είτε είναι ο κύριο Λαζόπουλο είτε δεν είναι ο κύριο Λαζόπουλο. Δόξα τω Θεώ, στελέχη διαθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία. Ε, όχι για λόγου ευγενία. Για του παρόντε και τι παρούσε, αλλά επειδή έχετε χτίσει μια πορεία και πρέπει να γνωρίζει ο κόσμο, γιατί ψηφίζει για Ευρωβουλή σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, ε, και έχετε χτίσει μια πορεία που σα δίνει το δικαίωμα για παρουσία στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί, α μην ανοίξουμε και αυτό το κεφάλαιο, είδαμε στα Ευρωψηφοδέλτια και πράγματα που δεν πολύ ταιριάζουν. Κύριε Μάλη, Γι' αυτό εγώ, λέω στι περιπτώσει σα. Ε. Να πω μια κουβέντα μόνο ότι ο κύριο Κυρίτη και εγώ είμαστε μαχόμενοι δημοσιογράφοι. Ότι είναι έχουμε, γνωστό, έχουμε. Είναι συμπέσει γνωστό κύριε μια περίοδο στην κάλυψη του briefing πριν από 6-7 χρόνια. Είναι και ότι διεκδικούμε σταυρό. Ο κύριο Κυρίτη με το ΣΥΡΙΖΑ και εγώ με την Νέα Δημοκρατία. Είναι ενιαία τα ψηφοδέλτια σε Έτσι. όλη τη χώρα. Και οι πολίτε αποφασίζουν πρώτα απ' όλα ποιο κομματικό ε, συσχετισμό θέλουν να επιλέξουν, ποιο κομματικό ναι, σχηματισμό πήγα και, και, στα πρόσωπα, και, και ποια κ. πρόσωπα Σπυράκη, θέλουν να επιλέξουν. Οποία... Έχουν τέσσερι σταυρού, <laughs> οπότε εμεί διεκδικούμε τον ένα. Ένα, ο μικρός, ένα έναν έχω από διαφορετικά κόμματα. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε σύγκρουση συμφερόντων. Σα ευχαριστώ πολύ, κυρία Σπυράκη, κύριε Κυρίτσι, και καλή επιτυχία. Ε, συνδεόμαστε με τον ε, Νίκο τον Ανδρίτσο. Καλησπέρα, Νίκο. Ε